Το θέμα είναι πώς τους δέχτηκε το κοινό και πώς είναι ο Αντένα, αν είναι ευχαριστημένος με την επιστροφή των Ράδιο Αρβίλα. Έτσι είναι ακριβώς. Νομίζω ότι ενώ ο Αντένα τις τελευταίες εβδομάδες έχει περάσει δύσκολα με τις αλλαγές στο πρόγραμμα, κερδίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή, που δεν είναι άλλο από τη μεγάλη τηλεθέαση που σημειώνουν οι Ράδιο Αρβίλα. Και τις εντυπώσεις, αν μου επιτρέπεις, γιατί αισθάνομαι ότι η Αρβίλα κερδίζουν και τις εντυπώσεις εκτός από το στοίχημα της. Ευχάριστο πονοκέφαλο, νομίζω, Αλέξανδρε, έχει ο Αντένα, γιατί σου λέει τώρα, έχω τον εκατομμυριούχο, θερίζει, έχω τους Αρβίλα, θερίζουν, ποιο να βάλω. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει κανένα πονοκέφαλο τύπου, έχω ένα πρόγραμμα, δεν πάει κόφτο. Όχι, έχω αλλά στη συνολική του ζώνη από τη βραδινή, στην prime time που λέμε εμείς, είχε ένα πονοκέφαλο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά εννοείται. Πολλοί είχαν πει ότι πώς θα σταματήσεις μια εκπομπή που κάνει 18-19%, 17-18-19. Είναι πολύ περίεργο. Κι όμως η Ράδιο Αρβίλα κατάφεραν όχι μόνο να κρατήσουν τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι το έχουν αυξήσει και 5 με 6% παραπάνω από αυτό που σημείωνε ο Γρηγόρης προηγουμένως. Και αξίζει να τονίσουμε ότι είναι και πολύ δύσκολη η εποχή, διότι με αυτή την επικαιρότητα που υπάρχει, με όλες αυτές τις φρικτές ιστορίες που ακούμε καθημερινά και ο κόσμος θέλει να τις δει, θέλει να ακούσει, θέλει να παρακολουθήσει την εξέλιξή τους, βλέπεις ότι μία εκπομπή σατυρική, αλλά περνώντας τα κοινωνικά μηνύματα που θέλει, έχει χώρο και έχει κόσμο. Και μπορεί εποχή, να πάει και καλά. Ενώ βλέπεις άλλες εκπομπές που λόγω επικαιρότητας, ενώ είναι σατυρικές, χιουμοριστικές και πιο ανάλαφρες, δεν πάνε τόσο καλά. Βλέπετε Μουτσινά, ας πούμε, για παράδειγμα. Λόγω επικαιρότητας, ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μην ξεχνάμε ότι παίζουν απέναντι και από δελτία ειδήσεων τα οποία χρησιμοποιούν την επικαιρότητα, αλλά και, νομίζω ο Δημήτρης το είπε προηγουμένως, απέλατε από μια σειρά που πάει αρκετά καλά. Ο παράδεισος των κυριών, βεβαίως, που έκανε πολύ ψηλά νούμερα και που νομίζω ότι έκλεψε την πρωτιά στον ελληνικό κοινό οι Αρβίλες από τον παράδεισο. Εγώ, παιδιά, αν ήμουν στέλεχος εκεί πέρα στον Αντένα, θα στρίμωχνα και τα δύο προγράμματα, θα έβαζα τον εκατομμυρίουχο και μετά τους Αρβίλα. Θέλω να δούμε στο σημείο αυτό, γιατί η πρώτη εβδομάδα που είναι η Ράδιο Αρβίλα στις οθόνες μας, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η τελευταία εβδομάδα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, πολύ επιτυχημένη πορεία και για εκείνον. Πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε ένα κρέας τεστ των δύο εκπομπών και να δούμε πόσα χαμόγελα φέρανε οι Αρβίλα, στα ήδη υπάρχοντα χαμόγελα βέβαια που είχε φέρει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το καρμανάλι του Αμαρουσίου. Βλέπουμε εδώ ότι την Δευτέρα λοιπόν, όπως κοιτάτε αριστερά, βλέπουμε τα νούμερα της τελευταίας εβδομάδας. Είναι αυτό που είπαμε, υπάρχει μια αύξηση 4%. Ναι, είναι Δευτέρα βλέπουμε 16,4% για τον Γρηγόρη. 7% διαφορά την Τρίτη, 4 πάλι και 6% την Πέμπτη. Και βλέπω, επειδή βλέπω και την Παρασκευή που είναι κενή, να πούμε ότι έρχεται και το βινίλιο σε λίγες μέρες. Α, μπράβο, δεν θα μείνει κενή η Παρασκευή λοιπόν για τον Αντένα και τους Αρβίλες. Θα έχουν όπως και πέρσι την εκπομπή την ειδική αυτή για τον Αντένα. Πάντως, συμφωνώ και εγώ σε αυτό που είπατε και εσείς πριν. Όταν έχεις στη φαρέτρα σου αυτά τα δύο όπλα, τα βάζεις και τα δύο στον πόλεμο της τηλεδράσης. Και τεινάζεις την μπάνκα. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα και τεινάζεις την μπάνκα στον αέρα. Αλλά βέβαια εντάξει, θα στελέχει με δίνω και αυτή τη συμβουλή έτσι φιλοκερδό. Αγάπη, αν θέλετε, το αφήνουμε αυτό. Το αφήνουμε στο τραπέζι. Αν αύριο μεθαύριο συμβεί και δούμε να τα χωράνε και τα δύο, να μην πείτε ποιο θα πει. Ωραία. Απλά να μην στείλουμε και στο πρώτο εξώτερο τη μυθοπλασία του Αντένα, που μπορεί να μην πηγαίνουν καλά οι σειρές του, αλλά έχει μερικές πολύ καλές σειρές. Η παγιδευμένη έχει και κομικές σειρές που πάνε πολύ καλά. Είναι και η Παπαδόπουλη που πάνε πολύ καλά.